Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Μεσαρίτη, που είναι προπονητής επαγγελματικών στελεχών. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω κομμότρια. Mm-hmm. Το είπαμε πριν. Τι γίνεται? Και δεν το λέω έτσι χάρη λόγου. Θα μπορούσε, είναι κάτι που θα το ήθελα mm-hmm. για τον ελεύθερο μου χρόνο. Μου αρέσει. Τι θα κάνατε εσείς μαζί μου ως προπονητής επαγγελματικών στελεχών? Mm-hmm. Η δουλειά σας, για να καταλάβουμε τη δουλειά σας. Πρώτα να αναγνωρίσουμε ότι το κάθε άτομο έχει ιδιαίτερες ικανότητες, τις οποίες πολλές φορές είναι ανεξερεύνητες. Ναι. Η δουλειά του προπονητή δεν είναι να υποδείξει, αλλά να αναδείξει mm-hmm. αυτές τις δεξιότητες. Οπότε είναι μια διαδικασία περισσότερο καλής ακρόασης του τι λέει και τι θέλει ο παίχτης να πραγματοποιήσει στη ζωή του, και είναι περισσότερο ακολουθούμε την μευτική μέθοδο του Σοκράτη. Mm. Οπότε μέσα από μια διαδικασία ερωτήσεων αναδεικνύονται θέματα που απασχολούν τον παίχτη. Συνεντευξιαζόμενο παίχτη εντός εισαγωγικών, ναι, που θέλει να δουλέψει, που θέλει να βρει τον επαγγελματικό του στίβο. Να ανακαλύψει πιθανά εμπόδια τα οποία ναι. προκύπτουν, και να εντοπίσουμε το εξής. Μεταξύ της απόδοσης μας παρεμβάλλονται διάφορες παρεμβολές. Αυτές επηρεάζουν τις πραγματικές δυνατότητες του ατόμου. Μπορεί να είναι οι γονείς μας, που μας λένε γίνει δικηγόρος. Ακριβώς. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η δυνατότητά μας να είναι 5 πράγματα συγχρόνως, να θέλουμε 5 πράγματα συγχρόνως. Εσάς η δουλειά σας είναι κατά πρώτον να βρείτε, να εκμεύσετε αυτό το ιδιαίτερο κάτι τι που έχει ο καθένας από εμάς. Το οποίο θα βοηθήσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο να ανακαλύψει εκείνος τις δυνατότητες του, γιατί τι θέλει να κάνει. Πολλές φορές ξεκινά με ένα συγκεκριμένο στόχο και τελικά καταλήγει ότι ξέρεις, θέλω να πάω κάπου αλλού, διότι εκεί αναδεικνύει. Σεβόμαστε τη διαδικασία ολόκληρη. Ναι. Είναι όμως πριν να πάει να σπουδάσει κάποιος που το ανακαλύπτεται αυτό το κάτι τι, ή μετά που θα έχει τελειώσει? Ο προπονητής επαγγελματικών στελεχών είναι για επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται. Ναι. Μάλιστα. Και είναι πια, μπορείτε να τον τοποθετήσετε σε εκείνο που είναι ιδιαίτερα η ικανότητά του. Ναι. Και ουσιαστικά τοποθετεί ο ίδιος τον εαυτόν του. Να πω όμως μια μικρή ιστορία, πώς έχω φτάσει να ασχολούμαι με την προπόνηση επαγγελματικών στελεχών. Ασχολούμαι με τη στρατηγική μάρκας, που τι λέει? Σημαίνει ότι αναδεικνύονται αξίες και κουλτούρα ενός οργανισμού. Και είναι εκεί που είχα εντοπίσει ότι υπάρχει μια δυστοκία και μια δυσκολία για τα επιχειρηματικά στελέχη να εφαρμόσουν mm-hmm. αυτήν την ιδεολογία, αυτές τις αξίες. Και είναι εκεί που είπα, ξέρεις, κάτι πρέπει να γίνει. Και έχω ανακαλύψει ότι η προπόνηση επαγγελματικών στελεχών είναι ιδιαίτερα ευεργετική, διότι στο τέλος της ημέρας αναγνωρίζει και σέβεται τη σοφία που έχει ο καθένας μας. Μάλιστα. Οπότε ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, επαγγελματίας, σε οποιοδήποτε τομέα χρειάζεται έναν προπονητή ο οποίος να είναι έτοιμος να τον ακούσει, να τον ακούσει καλά και ουσιαστικά να βγάλει έξω από την εξίσωση των εαυτών του. Δηλαδή, εμείς τώρα μπορούμε να προσκαλέσουμε 5 ανθρώπους από τους τηλεθεατές μας που είναι σε μια δουλειά, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που τους αρέσει, δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που θα ήθελαν να κάνουν, και να παρακολουθήσουμε εσάς να τους προπονείτε, να καταγράφουμε τηλεοπτικώς αυτό τον τρόπο και να το μεταφέρουμε εδώ για να κατανοήσουμε καλύτερα. Γιατί εμένα μου κάνει λίγο, δεν το έχω γνωρίσει, δεν το ξέρω. Να το δούμε. Να προσκαλέσω 5 άτομα που θέλουν. Όχι σήμερα. Σήμερα. Θα τους προσκαλέσουμε σήμερα. Όχι τώρα. Όχι σήμερα. Ενώ να προσκαλέσουμε, να πάρουμε κατάλογο, τηλεφωνικό κατάλογο, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συντονιστεί αυτή η δουλειά. Όχι να τους δείτε σήμερα. Σαφώς. Αυτό εννοώ. Εσείς νομίζατε να τους δείτε σήμερα. Ούτε κι εμείς δεν θα το κάναμε πραγματικότητα. Δύο διευκρινήσεις. Ναι. Η μια διευκρίνηση είναι ότι σε ό,τι αφορά ποιος είναι ο εργοδότης ενός τέτοιου προγράμματος, συνήθως είναι η εταιρεία η οποία θέλει να βοηθήσει τα στελέχη της προκειμένου να αναπτυχθούν. Ο εργοδότης του προπονητή, η εταιρεία. Είναι η μεγάλη εταιρεία. Ναι, αλλά τι είναι? Πολλές φορές μέσα στην πορεία μιας προπόνησης βγαίνει στην επιφάνεια ότι το άτομο μπορεί να βρίσκεται σε λάθος δουλειά. Μάλιστα, μας αυτοεργοδοτεί. Θα μας θεωρήσετε αυτοεργοδοτούμενους. Θα έρθουμε με τον εαυτό μας εργοδότη, μάλιστα, για να δούμε πώς δουλεύει.
αυτό το επάγγελμα που λέγεται προπόνηση επαγγελματικών στελεχών. Και ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, ομολογώ. Κύριε Ιωάννου. Να ξεκινήσουμε με τον Ροβέρτο, για παράδειγμα. Θέλει να αλλάξει επάγγελμα, Ροβέρτο. Εγώ ήδη άλλαξα επάγγελμα μια φορά, αλλά νομίζω ότι τρίτη φορά. Πού βρισκόσουν πριν? Εγώ ήμουν βιοχημικός και εργαζόμουν στο Γενικό Νοσοκομείο για 6 χρόνια και μετά απεφάσισα να γίνω δικηγόρος και ανακάλυψα ότι. Και εκεί που ήμουν σίγουρα την κυρία Βραχίμη σε προόριζε για διάδοχο. Με προόριζε, αλλά είχα αντιδράσει. Και τελικά κατέληξε εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, να θα πας πρώτος και καλύτερος στον προπονητή για να δούμε αν είσαι στο σωστό σωστός, επαγγελματικό στάδιο.